Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιουλιά. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Έχουμε πολύ όρεξη. Πάρα πολύ όρεξη. Περίσσια όρεξη. Έχουμε και για εσάς όρεξη, για εσάς που δεν έχετε. Και αν δεν έχετε, τέλος πάντων, είμαστε και εδώ για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Αλλά πριν κάνουμε το οτιδήποτε, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media του Mad TV, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, ό,τι θέλετε το έχουμε. Και να μπείτε και στο mad.gr για να μαθαίνετε όλα τα νέα της επικαιρότητας. Γιατί θα τους ανεβάζουμε και εκεί τη διάθεση. Κάνουν και πολλά TikTok το τελευταίο διάστημα. Γίνεται ένας πανικός. Αλλά σου έχω περίεργο άθλημα. Το ήθελες, το ζήταγες. Προς το παρόν θα ανεβάσεις εσύ τη δικιά μου διάθεση, αυτό που είναι να πω. Ναι. Για το ήθελες, το ζήταγες, άργησα. Αλλά το βρήκες. Αλλά τα κατάφερα. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις περίεργο άθλημα, Βιργινία. Και ποιος ξέρει τι έχει βρει τώρα για να το λέει έτσι. Έχω βρει ένα Ιρλανδικό γυναικείο άθλημα. Το οποίο είναι. Το οποίο λέγεται καμότζι. Καμότζι. Σαν την καμπότζι ένα πράγμα. Όχι, καμία σχέση. Πολύ κακό χιούμορ. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό που βλέπεις εκεί πέρα. Είναι γυναικείο, μη μου τρομάζεις. Πρόκειται για ομαδικό άθλημα. Ωστόσο, παίζεται σε πάρα πολλές περιοχές όπως η Βόρεια Αμερική, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νοτιοαφρική. Πρέπει να πάμε μακριά για να το παίξουμε αυτό το άθλημα γενικά. Σε αυτό το ταξίδι δεν λέω όχι. Αλλά όχι για να κάνω το άθλημα. Κοίτα όμως, είναι πολύ ωραία. Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε ομάδες. Σαν... Είναι ποδόσφαιρο με τα χέρια όμως. Okay. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Γι' αυτό φοράνε και τα, τα κράνη. Γιατί καταλαβαίνεις, αν πηγαίναμε εμείς με τη ρακέτα, ζήτω που καήκαμε εκεί πέρα. Όπως το είπε. Κάθε ομάδα έχει 15 άτομα, εκ των οποίων οι 6 είναι αμυντικοί, 6 επιθετικοί και 2 μεσαίοι. Και ένας τερματοφύλακας. Μπάλα, τελείως τώρα. Το παιχνίδι αποτελείται από 2 ημίχρονα των 30 λεπτών και παίζεται με ξύλινες ράβδους μέσα σε ένα ορθογόνο γήπεδο με γρασίδι. Εμένα μου αρέσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχει και πολλούς κανόνες, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είμαστε. Δεν έχουμε πάει στη Νέα Ζηλανδία. Δεν είμαστε και το Wikipedia για να τα ξέρουμε όλα. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτές στο να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Είμαστε ανοιχτές κυρίως στα ταξίδια. Γι' αυτό και δεν λέμε όχι. Όπως δεν θα πούμε όχι. Και σε ένα πολύ, πολύ γρήγορο break για να επιστρέψουμε με περισσότερα, γιατί έχουμε Do It Like a Star. Επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μου έχεις Do It Like a Star, ξέρω, έπρεπε να μου ανταποδώσεις μετά από το καλό που σου έκανα. Αμέσως έχω Do It Like a Star, σου έχω... Λοιπόν, κάτσε να το πω σωστά. Sydney Sweeney! Έχει παίξει στο Euphoria. Σ' άρεσε το πώς το είπα. Τραγουδιστά τουλάχιστον. Εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστή. Τώρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ στην επικαιρότητα. Συζητήθηκε πέρσι ειδικά με το Euphoria. Συζητήθηκε πολύ με το Euphoria. Επίσης τώρα συμμετέχει σε διάφορες καμπάνιες. Γενικά έχει κάνει και διάφορα επαγγελματικά βήματα και διάφορα ανοίγματα φορά μετά το Euphoria. Πολύ ωραίο φόρεμα. Πολύ ωραίο είναι φόρεμα. Είναι Euphoria. Θα σου πω, για να το υποστηρίξεις όμως αυτό το φόρεμα, πρέπει να έχεις και το κορμί της Sydney Sweeney. Όχι. Ωραίο juicy, γυναικείο κορμί. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο. Δεν είναι, και δεν, ναι, είναι juicy, πραγματικά είναι. Έχει juicy. Και το στήθος της μια χαρά. Μας αρέσει αυτό. Άλλη μόνο σε εμάς. Λοιπόν, τώρα να σου πω τι πρόγραμμα γυμναστικής ακολουθεί. Η Sydney λατρεύει το περπάτημα και το τρέξιμο και κάνει κατά μέσο όρο 6,5 χιλιόμετρα τη μέρα. Σε αυτό τη βοηθάει και το ότι έχει σκυλάκι και λατρεύει να περπατάει με τις ώρες μαζί του. Τη αρέσει. Είναι μια που έχει 12. Φαντάζεσαι να τα παίρνει και τα 12. Τώρα μάθατε το μυστικό μου. Λοιπόν, της αρέσει πολύ και η γιόγκα και η πυγμαχία και επίσης λατρεύει την προπόνηση από το σπίτι. Boring. Αμέ, και εγώ τη λατρεύω αυτή την προπόνηση. Boring.
Εσύ όχι, εντάξει, το ξέρουμε. Συνήθως για τις ασκήσεις της στο σπίτι χρησιμοποιεί ιατρική μπάλα, μπάλα μποσού, σκηνάκι και ακολουθεί κάποιο διαδικτυακό πρόγραμμα γυμναστικής. Καθόλου κακό, καθόλου κακό. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου. Μπορεί... εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ βαρετό. Εντάξει, εγώ είμαι σε μια φάση που υπάρχει τόσο πολύ. Ο πρωταθλητισμός και το ότι κάνω ένα άθλημα που έχει πολύ ανταγωνισμό και αυτά, που αυτό το χαλαρό κάπως μ' αρέσει. Είναι κάτι έξω από τα νερά μου, το οποίο όμως ταυτόχρονα μου θυλίψει. Θες να μου πεις ότι σηκώνεσαι και λες θα κάνω σπίτι μου γυμναστική? Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πρέπει πάντα να πηγαίνω στο γήπεδο μαζί με τις συμπαίκτριές μου, να είμαι συγκεκριμένες ώρες και είναι πολύ απαιτητικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι μου έχει λείψει αυτό, καταλαβαίνεις. Είδες. Η Σίδνεϊ όμως το κάνει. Η χαλαρότητα αυτή είναι κάτι το οποίο εγώ χρειάζομαι. Πάμε να δούμε όμως το πρόγραμμα διατροφής της, γιατί για πρωινό της αρέσουν πάρα πολύ τα μούρα, τα cinnamon rolls και τα κρουασάν. Έλα, κορίτσι! Μπράβο, ρε Σίδνεϊ! Έλα, Σίδνεϊ! Για μεσημεριανό της αρέσει πολύ η πίτσα που έχει πολλά λαχανικά, πρασινάδα, εναλλακτικά, τρώει σάντουιτς με κοτόπουλο και λαχανικά. Εντάξει, Σίδνεϊ, μπορούμε στην να γίνουμε κολλητές. Στην καρδιά σου είναι. Πάρε με ένα τηλέφωνο να πάμε για φαγητάκι. Σνακ, για σνακ θα προτιμήσει αποξηραμένα μάγκο και το μάγκο είναι το αγαπημένο μου φρούτο, καλή Σίδνεϊ, σταμάτα σου λέω, δεν μπορώ. Ντελούλου, τελείωσα εγώ τώρα. Και ντελούλου πολύ. Για βραδινό τρώει μπιφτεκάκια τρούφας, πατάτες και σαλάτα. Άσε με να μαντέψω. Έχει και cheat day. Τώρα είναι σίγουρα η αγαπημένη της. Επιλέγει παγωτάκι. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε. Τηλεφωνάκι 6-9, δεν συνεχίζω. Και φύγαμε για φαγητάκι με τη Σίδνεϊ. Τηλεφωνάτσι. Τηλεφωνάκι. Πήγαμε. Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμες, πανέτοιμες μπορώ να πω, να υποδεχτούμε καλεσμένοι. Πάρα πολύ χαρούμενες είμαστε, έχουμε εδώ πέρα έναν κορίτσαρο βλέπουμε εκεί πέρα, χαμογελάει κιόλας, έχουμε μαζί μας τη Στεφανία Αγριμάνη. Μπράβο, μπράβο που κάνεις ηχητικό, πάμε. Χαίρετε. Γεια σου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, όλα καλά εσείς. Καλά, μια χαρά. Πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Είμαι νομίζω σε μία από τις πιο παραγωγικές φάσεις στη ζωή μου. Ασχολούμαι ενεργά με τον αθλητισμό και είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Τι ωραία. Πάμε να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εσύ πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με το χώρο του fitness? Λοιπόν, όλο αυτό το ταξίδι ξεκινάει περίπου 9 χρόνια πριν, όταν γράφτηκα στο πρώτο μου γυμναστήριο. Από εκεί και πέρα δεν ξαναβγήκα ποτέ από το γυμναστήριο. Αλλά κατά βάση ενεργά ασχολούμαι με το fitness κατά την περίοδο της καραντίνας και μετά, όπου εκεί εμπειρικά πια άρχισα να προπονώ μόνη μου τον εαυτό μου. Είχα μάθει καλά το σώμα μου, πώς αντιδράει στις διάφορες ασκήσεις, πώς μπορώ να μέσα από τη διατροφή να έχω περισσότερη ενέργεια και όλο αυτό το κομμάτι. Και έτσι από εκεί και πέρα γράφτηκα σε μια σχολή προπονητικής για να πάρω και όλη τη θεωρητική γνώση. Και είμαστε εδώ σήμερα να συζητάμε για το fitness και ό,τι αυτό μας βοηθάει. Πώς είναι να κάνεις μια ζωή η οποία είναι βασισμένη στο fitness, θα έλεγες ότι την χαρακτηρίζει ως πιο ποιοτική? Σίγουρα ως πιο ποιοτική, απλά δεν ξυπνάς μια μέρα και λες «Α, εγώ θα κάνω ένα πιο ποιοτικό τρόπο ζωής» και αυτό συμβαίνει. Για μένα τουλάχιστον, επειδή ξεκίνησα να κάνω προπονήσεις και έδωσε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό, επειδή ήθελα να έχω το βέλτιστο αποτέλεσμα, ξαφνικά δεν μπορούσα να ξενυχτάω κάθε μέρα. Ξαφνικά ήθελα να έχω μια καλύτερη διατροφή όσον αφορά, ας πούμε, την ποιότητα και όχι τόσο την ποσότητα. Από εκεί και πέρα, σιγά-σιγά και σταδιακά, διάλεξα ένα κομμάτι από το fitness που ήταν η προπόνηση και ολόκληρο το puzzle ήρθε, με πήρε από το χέρι και ακολούθησε ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Τι σου αρέσει περισσότερο ως group instructor που είσαι? Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν πάθος για τη γυμναστική, πάθος για όλο αυτό που τους προσφέρει η γυμναστική, και όταν βλέπω ότι θέλουν και επιθυμούν να μάθουν από μένα περισσότερα,
και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται με την ίδια χαρά κάθε μέρα, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμένα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, mm-hmm. του τριάθλου. Ναι. Πώς κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς με αυτό? Ξεκίνησα αρχικά σαν δρομέας, πιο πολύ για το fitness κομμάτι, για να κάνω κάποια long run, να εντάξω πιο πολύ το τρέξιμο στη ζωή μου. Αλλά όταν μπήκα στην ομάδα που προπονούμε αυτή τη στιγμή, που ο προπονητής είναι ο Γιώργος Λουφέκης, μου είχε δείξει ένα βίντεο που αφορούσε το τρίαθλο και κάτι αγώνες που γίνονται στο εξωτερικό. Αυτό τότε ήταν πάρα πολύ εμβληματικό για εμένα. Το θυμάμαι δηλαδή σαν ορόσημο. Και στην αρχή ντρεπόμουν να το συζητήσω και να πω ότι θέλω να ασχοληθώ με το τρίαθλο. Το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν πώς θα το εκφράσω. Ως που ήρθε κάποια στιγμή ένας τραυματισμός, όπου δεν μπορούσα να τρέξω καθόλου και μπήκε το ποδήλατο στη ζωή μου. Και από εκεί που κατάλαβα ότι έχω ένα δυνατό χαρτί που είναι το ποδήλατο, εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να μπω και στη διαδικασία να προπονηθώ και για τα τρία αθλήματα. Τι ωραία. Ο Γιώργος έχει έρθει και στην εκπομπή καλεσμένος, ναι, ναι. Οπότε έχουμε και μία εικόνα. Θέλω να σε ρωτήσω, mm-hmm. υποκειμενικό τώρα, δικό σου τελείως, σε ποιο άθλημα θεωρείς από τα τρία ότι είσαι πιο δυνατή και σε ποιο ένα τσικ πιο αδύναμη? Δεν μου αρέσει να λέω, να σου πω την αλήθεια, ότι είμαι αδύναμη, γιατί δεν θέλω να το περάσω στο μυαλό μου σαν αρνητικό. Ναι. Ό,τι θες ρε παιδί μου, να κάνεις περισσότερη προπόνηση. Λοιπόν, θα πω ότι αυτό που λέω και σε μένα στον εαυτό μου, όταν κοιτιέμαι στον καθρέφτη ας πούμε, λέω, κάνεις ένα καλό τρέξιμο, κάνεις ένα normal κολύμπι, αλλά στην ουσία το ποδήλατο το απογειώνω. Νομίζω το τερματίζω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή έχεις αγωνιστεί και στο εξωτερικό, mm-hmm. θα θέλαμε να μας μιλήσεις λίγο για το πώς είναι οι διοργανώσεις εκεί πέρα και αν υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα ως προς τον τρόπο της οργάνωσης και της διεκπεραίωσης, τέλος πάντων, των αγώνων. Η αλήθεια είναι πως οι ελληνικές διοργανώσεις δεν έχουν ζηλέψουν σε τίποτα αυτές του εξωτερικού. Καλώς χόντων των πραγμάτων, παρόλο που είμαστε μια χώρα με μικρούς πόρους, δεν έχουμε να ζηλέψουμε πραγματικά τίποτα, ούτε σε οργάνωση, ούτε σε παροχές. Χρόνο με το χρόνο οι ελληνικές τριαθλητικές οργανώσεις γίνονται όλο και καλύτερες και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένας αγώνας που είναι πολύ ξεχωριστός για σένα, δηλαδή που να έχει στιγματίσει την καρδιά σου, την πορεία σου, να το σκέφτεσαι τώρα και να λες, ναι. Οπότε τον αλλάζω. Μπορεί να γίνω γραφική, αλλά θα πω ότι είναι ο πρώτος μου αγώνας σε Ironman 70,3 που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος αγώνας που ήταν σε τόση μεγάλη διάρκεια και με τόση μεγάλη ένταση και απόσταση. Επομένως, από μόνο το αυτό θεώρησε για μένα ότι είναι ένα επίτευγμα. Κατά τα άλλα, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα όμως, τη στιγμή πριν φτάσει στον τερματισμό που έχει το κόκκινο χαλί, αυτό που λέμε οι τριαθλητές, το κόκκινο χαλί της Ironman. Θυμάμαι πόσο ανατρίχιασα, πόσο τα δάκρυα έφευγαν χωρίς να το καταλαβαίνω, που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου ανεξίτηλο αυτό. Και εγώ θα σε πάω στον πιο δύσκολο αγώνα που έχεις συμμετάσχει. Στον πιο δύσκολο. Ήταν ο φετινός αγώνας Ironman, επειδή είχα λίγο κάποια προβληματάκια υγείας πριν από αυτόν τον αγώνα, οπότε είχα αναγκαστεί να κάνω παύσεις στις προπονήσεις μου, έτσι και μπήκα λίγο όχι τόσο καλά προπονημένη. Επομένως, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτάσω στον τερματισμό, σε σημεία που είπα ότι θέλω να τα παρατήσω, οπότε αυτό θα θυμάμαι σαν πιο δύσκολο αγώνα της καριέρας μας, το πούμε έτσι. Τι σε έκανε όμως να συνεχίσεις, ρε παιδί μου, και να συνεχίσεις το συγκεκριμένο άθλημα, πρώτη ερώτηση και δεύτερη, επειδή είπες και για προπόνηση, πώς προπονείς την εβδομάδα κάνεις? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το εύκολο που είναι οι προπονήσεις. Κάνω κάθε μέρα προπόνηση. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, κάνω περίπου 12 με 15 ώρες προπόνηση την ημέρα. Δηλαδή, μέσα σε μία μέρα μπορεί να κάνω και διπλή προπόνηση.
Και τώρα, τι με κάνει να συνεχίζω. Νομίζω το γεγονός ότι μέσα από αυτό το άθλημα, κάθε προπόνηση και κάθε αγώνας, κάθε μέρα γενικότερα, είναι ένα challenge, οπότε μπαίνεις αυτόματα σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Οπότε, αν με ρωτάς, ας πούμε, πριν 2 χρόνια που ξεκίνησα το τρίαθλο μέχρι και σήμερα, νιώθω ότι είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και πολύ μου αρέσει αυτό. Υπάρχει κάποιο άθλημα στο οποίο να δίνεις μεγαλύτερη βάση στην προπόνησή σου? Ανάλογα την περίοδο. Τώρα, ας πούμε, που είμαστε σε προαγωνιστική περίοδο, δεν έχουμε μπει ακόμα στην αγωνιστική σεζόν, δίνουμε βάση κατά κύριο λόγο στο τρέξιμο και το ποδήλατο και έχουμε αφήσει λίγο σε δεύτερη μοίρα το κολύμπι. Αλλά καθώς προχωράμε προς την αγωνιστική σεζόν που είναι προς το καλοκαίρι, από το Μάιο και μετά, θα προσθέσουμε προπονητικές μονάδες και στο κολύμπι. Είπες αγωνιστική περίοδο στο καλοκαίρι, mm-hmm. Θα μας πεις τους επόμενους στόχους? Βεβαίως. Ξεκινάμε πρώτα με κάποιους ποδηλατικούς αγώνες που είναι περίπου μέχρι το Μάιο, επειδή το ποδήλατο είναι και το αγαπημένο μου από τα 3, αν θέλω να βάλω ένα αγαπημένο. Σίγουρα έχω βάλει... Ο μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς είναι ένας αγώνας Ironman 70,3 στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα. Και σίγουρα το Ironman Greece που θα γίνει και φέτος τέλη Οκτώβρη. Και είναι για μας τους Έλληνες μια γιορτή, για μας τους Έλληνες τριαθλητές μια γιορτή που θέλουμε να συμμετάσχουμε. Τέλεια, φανταστικά. Έχει... Το 15 ώρες προπόνηση μην το σκέφτεσαι. Ναι, αυτό. Μόνο που το άκουσα, σκέφτηκα ότι... Αυτό, σκέφτηκα ότι είχε έρθει η ώρα να πάμε για break, αλλά εσείς μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε challenge cloth και δεν είναι κλασικό challenge, οπότε μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε και όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε challenge clock, διαφορετικό challenge, γιατί έχουμε... Διλήμματα, κυρίες και κύριοι. Μην τρομάστε, Φανία. Γρήγορα, εύκολα, μπαμ-μπαμ, αυθόρμητα θέλουμε. Βι, ξεκίνα, βάλτε στο τέμπο. Τίποτα τρομακτικό. Πάμε στο πρώτο, να τα πατάς σε κάθε αγώνα ή να τραυματιστείς στο σημαντικότερο σου αγώνα. Να τραυματιστώ στο σημαντικότερο μου αγώνα. Γιατί κάθε αγώνα είναι σημαντικό. Εγώ συμφωνώ. Ναι, όχι. Ή στα πέσει στο κοντρόλ πάνω που βάζετε τέτοια διλήμματα, γιατί είναι όντως διλήμματα. Να σε πιάνει νευρικό γέλιο κάθε φορά που γυμνάζεις ή να νιστάζεις κάθε φορά που αγωνίζεσαι. Ναι, εγώ ξέρω ποιο. Φαντάζομαι και εγώ μαζί σου να σκέφτεσαι. Να ξανακούσω λίγο την ερώτηση. Να σε πιάνει νευρικό γέλιο κάθε φορά που γυμνάζεσαι ή να νιστάζεις κάθε φορά που αγωνίζεσαι. Καλά, και τα δύο κάνω έτσι. Να με πιάνει καλύτερα νευρικό γέλιο παρά να ανιστάζω. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θα διάλεγα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο τα κάνω. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνω προπόνηση έχουν κουραστεί να με βλέπουν να γελάω. Λοιπόν, να τρως μπάμιες πριν από κάθε προπόνηση ή να μην πίνεις νερό για 3 ώρες μετά από κάθε προπόνηση. Να μην πίνω νερό. Ναι, οι μπάμιες δεν τρώγονται. Οι μπάμιες δεν τρώγονται, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι φαγητό. Πριν τον αγώνα και εσύ. Καλά, όχι πριν τον αγώνα, αλλά γενικά μου αρέσουν. Δεν είναι ότι. Challenge, Βιργινία Δικαιούλια την άλλη εβδομάδα πριν από την προπόνηση να φάει μπάμιες. Να είσαι νούμερο 1 τριαθλήτρια και να μην σε ξέρει κανείς ή να είσαι μέτρια σε επιδόσεις, αλλά να σε ξέρουν όλοι. Το νούμερο 1. Το. Ας μην με ξέρει κανείς. Θέλω να δίνω το full, το full. Και τελευταίο, να μην πιστεύεις στον εαυτό σου και να πιστεύουν σε σένα όλοι οι υπόλοιποι ή το αντίθετο. Το αντίθετο. Να πιστεύεις σε σένα. Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκεφτώ το κεφάλι και τραγούδι. Αυτό πήγα να πω. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Εμείς έχει σημασία τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Ναι, και αν έχουμε εμείς το θετικό vibe, νομίζω το μεταφέρουμε και στους άλλους. Στεφανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Πάρα πολύ, κορίτσια. Λοιπόν, αυτό ήταν το Fit Me Up και για σήμερα. Ξέρω ότι περιμένετε περισσότερα διλήμματα, αλλά τι να κάνουμε την επόμενη φορά. Αυτή ήταν και η Στεφανία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Φιλιά και πολλά.